Stasera te che voglio sto non ho visto questo. Doxa stradiria, doxa stradiria. Alleluia. Ho la vostra giurina panda, il giorno di me non si vede la tosse questa sticata. Alleluia. Che sei il moglio di Ecclesia, ti sono dato θέμα το σχολείο του Θεού. Και μαθαίνουμε τα γράμματα του Θεού, που είναι ευλογημένα γράμματα, έτσι. Και σήμερα θα έχουμε ένα πολύ ωραίο μάθημα, πάντα μαθήματα μας δίνει ο Θεός. Θα έχει πολύ βάθος και έχει να κάνει για όσους εξετάνε την ποιότητα του Θεού. Και πιστεύω όλοι ζητάμε την ποιότητα. Και θα μας βάλει ο Θεός, θα μας δώσει άλλο άνοιγμα στο πνεύμα και θα μας μιλήσει βαθιά μέσα και θα καταλάβουμε άλλα πράγματα. Είναι μια συνέχεια της προηγούμενης Τετάρτης που θα πάμε πιο βαθιά λιγάκι, έτσι. Αλλά πριν πάμε στο μάθημα για να δούμε σελίδα 1675. Επιστολή Πέτρου Β, στο 3 κεφάλαιο και στο 8. Για να δούμε κάτι. Αυτό είναι έτσι μια προέγγιση, μετά να πάμε στο μάθημα. Όμως αυτό το ένα να μην σας διαφέρει, αγαπητέ, ότι στον Κύριο μία ημέρα είναι και 1000 χρόνια και 1000 χρόνια για μία ημέρα. Δεν παραδίνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, όπως μερικοί το θεωρούν αυτό αντίθετα, αλλά μακροθυμεί σε εμάς, μη θέλοντας μερικοί να απολυστούν, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Πώς βλέπει ο Θεός τα πάντα μέσα από το έλεος και την αγάπη του. Δεν αργεί ο Κύριος, μακροθυμεί και θέλει να βάλει τους ανθρώπους στη μεγάλη σωτηρία. Αγαπάει τους ανθρώπους, αγαπάει τον κάθε άνθρωπο και θέλει να σωθούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό αλλιώς βλέπουμε εμείς τις ημέρες, τα χρόνια, τα πάντα. Αλλιώς τα βλέπει ο Θεός. Ο Θεός τα βλέπει όλα μέσα από το έλεος και τη δικιά του αγάπη για να κερδίσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ζητούμενο για όλα τα πράγματα, να κερδιθεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι όλο το μυστικό, να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Γι' αυτό λέει όσο αξίζουν όλα τα σύμπαντα, πιο πολύ αξίζει ένας άνθρωπος. Είναι δηλαδή πώς τα βλέπει ο Θεός μέσα στη σοφία του και μέσα στη χάρη του τα βλέπει όλα πνευματικά, τα βλέπει όλα διαφορετικά και πάντα ο Θεός βλέπει, κινείται να αγάπη και έδωσε. Είναι το βασικό στοιχείο του Θεού που κινείται και εργάζεται και να φέρει όλα τα πλάσματά του σε μια πνευματική κοινωνία σχέσης παιδιού. Όλοι οι άνθρωποι από πλάσματα να γίνουν παιδιά. Και αυτό έχει να κάνει με τη σωτηρία και την αναγέννηση που δίνει ο Χριστός, από πλάσματα γινόμαστε παιδιά. Και μέσα στη σωτηρία είναι τα πάντα. Γι' αυτό και ο Θεός κινείται με τον Χριστό, γιατί μέσα στον Χριστό τα έχει όλα. Τα πάντα είναι. Το Άγιο Πνεύμα, η συγχώρεση, η προστασία, τα δικαιώματα, μέσα στον Χριστό και μέσα στη σωτηρία είναι τα πάντα. Και όταν λέμε ότι ο Θεός σώσει, σημαίνει ότι μέσα στη σωτηρία του δίνει το έλεος απεριόριστα. Να μην χαθεί κανένας άνθρωπος, αλλά όλοι οι άνθρωποι και κινείται με πολλαπλότητα για να φέρει τον άνθρωπο σε μια μεγάλη κοινωνία πίστεως και χάρης. Δόξα στον Κύριο. Για να πάμε 1643, Εβραίους 4 και 12. Για να το δούμε λιγάκι. Θα ξεκινήσουμε έτσι το μάθημα. Το βρήκαμε. 1643, Εβραίους 4, 12. Επειδή ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοντερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα και εισχωρεί βαθιά μέχρι τη διαίρεση και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τους συνδέσμους και τους μελούς και διερευνάει τους συλλογισμούς και τις έννοιες καρδιάς. Και κανένα κτίσμα δεν είναι αφανές μπροστά του, αλλά όλα είναι γυμνά και εκτεθειμένα στα μάτια του, στον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο. Τι λέει εδώ πέρα, ότι ο λόγος του Θεού τι κάνει. Εισχωρεί μέσα βαθιά και μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να ξεχωρίσει το πνεύμα από την ψυχή. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει στην ουσία τι είναι το πνεύμα, τι είναι η ψυχή, αν ο λόγος δεν μιλήσει, αν ο λόγος δεν εργαστεί. Και τι κάνει, λέει, διερευνάει τους συλλογισμούς και τις έννοιες, τις εξετάζει μέσα. Και αυτό είπαμε και την προηγούμενη Τετάρτη, όταν ο Κύριος είπε στον Νικόδημο, του λέει, Νικόδημο, αλήθεια σου λέω, πρέπει να αναγεννηθείς από πάνω. Και η αναγέννηση ξεκινάει με τη σωτηρία στο πνεύμα. Και μετά αυτό που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος και ο χριστιανικός κόσμος, ότι η αναγέννηση μετά η σωτηρία από το πνεύμα κυριαρχεί στην ψυχή και στο σώμα.
ανακοινίζεται, γιατί ο ψυχικός άνθρωπος έχει τον δικό του κόσμο μέσα. Όταν ανακαινιόμαστε, ο εσωτερικός άνθρωπος λαμβάνει τη ζωή του Θεού, τον κόσμο του Θεού. Αλλά ο ψυχικός άνθρωπος έχει μέσα το πνεύμα του κόσμου. Έχει τη ροή του κόσμου. Και αυτό ανακαινιέται ο άνθρωπος και τον ακολουθούν συνήθειες, βιώματα, που σημαίνει το πνεύμα του ψυχικού ανθρώπου έχει μέσα τη ροή και την πνοή του κόσμου. Και τι γίνεται τώρα, όσο δεχόμαστε την αλήθεια του Λόγου και του Χριστού, το έργο της σωτηρίας, από το πνεύμα αρχίζει και μεταδίδεται στη ψυχή και στο σώμα. Γι' αυτό έχουμε δύο πράγματα, έχουμε την έκρωση της σάρκας και την ανακαίνιση, τη μεταμόρφωση της σάρκας. Γι' αυτό όσο το αίμα του Ιησού Χριστού εργάζεται μέσα μας και ο Λόγος του Θεού ενεργεί μέσα, τι κάνει ο Θεός, μας τρέφει με Χριστό. Και τι λέει εδώ πέρα, ότι ο Λόγος διερευνάει τους λογισμούς. Που σημαίνει και να το καταλάβουμε αυτό, ο Θεός θα μας δώσει ωραία κλειδιά. Στον κόσμο ζούσαμε όλοι ψυχικά σαρκικά. Στον κόσμο ο άνθρωπος λειτουργεί ανταγωνιστικά. Βλέπουμε στην τηλεόραση τα κόμματα ανταγωνίζουν. Τα παιδιά στο σχολείο ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Οι άνθρωποι στη ζωή ανταγωνίζονται. Είναι το πνεύμα του κόσμου που αν δεν ανταγωνιστεί δεν μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος, αφού έχει πέσει πνευματικά. Και στην ουσία μεγαλώνει ο άνθρωπος με αυτό το πνεύμα μέσα. Και στην ουσία κάθε μια ψυχή έχει κληρονομήσει το φρόνημα του κόσμου. Λειτουργεί ανταγωνιστικά σαν άμυνα επιβίωσης. Είτε το θέλουμε είτε όχι, έτσι είναι. Και τώρα έρχεται ο Θεός με τον Χριστό, ανακαινάει το πνεύμα και μας δίνει άλλο τρόπο ζωής, που είναι τρόπος πίστεως και ανάπαυσης. Τελείως διαφορετικός. Αλλά αφού μεταφέρουμε τη σάρκα την ψυχή, έχει μέσα αυτό το φρόνημα. Το φρόνημα του ανταγωνισμού. Αφού μπήκαμε όμως στη Βασιλεία του Θεού, προσέξτε ποιο είναι το κλειδί, μπήκαμε στη Βασιλεία του Θεού, το πνεύμα μας πήρε τον Χριστό και είναι πιο δυνατό από την ψυχή. Δεν μπορεί η ψυχή όταν είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τον Θεό να μας τραβήξει στον κόσμο. Το πνεύμα αντιστέκεται. Αλλά τι κάνει, κάνει το δικό της παιχνίδι. Αντιγράφει τις πληροφορίες του πνεύματος. Που σημαίνει αφού το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε στον εσωτερικό άνθρωπο, μας μεταδίδει μέσα τη ζωή του Θεού και τον κόσμο του Θεού. Και τι κάνει η ψυχή, τα αντιγράφει όλα αυτά τα πράγματα. Και θα βάλω τον εαυτό μου σε αυτό που θα πω τώρα, μην τον βάλω κάποιον και παρεξηγείται. Παράδειγμα, αν εγώ κάνω μία προσευχή, γιατί είπαμε οτιδήποτε είναι στο πνεύμα πρέπει να περάσει από την ψυχή που είναι το κανάλι. Πώς έχουμε το νερό, περνάει από ένα σωλήνα. Αν εγώ κάνω μία προσευχή και μέσα στην ψυχή μου έχω στάση ανταγωνισμού απέναντι στα παιδιά του Θεού, όταν θα βγάλω την προσευχή, τι γίνεται, θα έχει μέσα το στοιχείο του ανταγωνισμού. Και ένας άνθρωπος που έχει μεγάλο, για να δούμε Εβραίους 5.12, 5.14, 1644, Εβραίους 5.14, για να το δούμε. Η στέρεα τροφή όμως είναι για τους τελείους οι οποίοι χάρη στη συνεχή χρήση έχουν τα αισθητήρια και γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Και ξέρετε στα πνευματικά πράγματα τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Οτιδήποτε μας κάνει και πλησιάζουμε στον Θεό είναι καλό. Οτιδήποτε μας απομακρύνει από τον Θεό πνευματικά είναι κακό. Ένας άνθρωπος που έχει αισθήσεις πνευματικές, αν εγώ κάνω μία προσευχή και έχω στην ψυχή μου ανταγωνισμό για τα παιδιά του Θεού, αυτό θα διακρίνει ότι η προσευχή μου έχει ανταγωνιστικότητα μέσα. Αν εγώ τι κάνω, κάνω μία προσευχή και έχω ζήλια μέσα και βγάλω την προσευχή, ο πνευματικός άνθρωπος που έχει πνευματικές αισθήσεις θα καταλάβω ότι η προσευχή έχει το στοιχείο της ζήλιας μέσα. Αν εγώ κάνω μία προσευχή και είμαι αδύνατος, αλλά είμαι ειλικρινής σε αυτό που κάνω και βγάλω την προσευχή, ο άλλος θα καταλάβει ότι είμαι αδύνατος, αλλά είμαι ειλικρινής. Αν εγώ κάνω μία προσευχή και είναι ψεύτικη η προσευχή μου, φαρισαϊκή τη σημαίνει τύπος. Ο άλλος απέναντι, αν είναι πνευματικός, θα διακρίνει τον τύπο μου. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε θα εκφραστεί από το πνεύμα,
εκφράζεται μέσα από την ψυχή και βγαίνει. Θα πει κάποιος, τι γίνεται, πώς μπορώ να λυτρωθώ από όλα αυτά. Τι λέει ο Παύλος, ευχαριστούμε τον Θεό για τον Χριστό. Γιατί όταν ο Χριστός μπαίνει στη ζωή μας, στην Εκκλησία, τα ισορροπεί όλα τα πράγματα. Όταν ξεκίνησα την Εκκλησία στον κορμί, και άρχισα να καταλαβαίνω πιο βαθιά το πνευματικό, και άρχισε ο Θεός να με διδάσκει, τι έγινε, άρχισα να μαθαίνω από τον Θεό διάφορα πνευματικά κλειδιά. Ξεκινούσα το κήρυγμα, και αυτό που είπα για την προσευχή μπορούμε να το βάλουμε στο κήρυγμα. Αν εγώ κάνω ένα κήρυγμα και έχω ανταγωνισμό, θα έχει ανταγωνιστικότητα το κήρυγμα. Είτε είναι προσευχή, είτε είναι κήρυγμα, είτε είναι υπηρεσία, είτε είναι διακονία, είτε είναι μαρτυρία, είτε είναι λατρεία, θα το βγάλει αυτό. Αφού βγαίνει από την ψυχή, βγαίνει αυτό το πράγμα. Που σημαίνει και να εκφραστεί ο Θεός από το πνεύμα, περνάει από την ψυχή μας. Γι' αυτό ο Σταυρός στο Χριστό τι κάνει, συμφιλιώνει το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα, για να υπάρχει μια απόλυτη αρμονία στο πνεύμα, στην ψυχή, στο σώμα, για να μπορεί να ρέει το νερό του Θεού, χωρίς να το εμποδίσει η ψυχή, γιατί η ψυχή λαμβάνει τον Χριστό μέσα. Σταυρώνεται, καθαρίζεται το φρόνημά της. Η ψυχή δεν είναι κάτι κακό. Είναι ένα κομμάτι που ο Θεός μας έδωσε. Αυτό που είναι κακό στην ψυχή είναι το φρόνημά της μέσα. Αυτό είναι κακό. Είναι αρρωστημένο. Και έρχεται τώρα ο Θεός, ειδικά στη Θεία Κοινωνία, και αρχίζει και τι κάνει. Μας ερμηνεύει το σπέρμα του Χριστού και καθαρίζει την ψυχή μας από όλα αυτά τα πράγματα και τα θεραπεύει. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα την Εκκλησία και άρχισα να μαθαίνω αυτά τα πράγματα. Έκανα το κήρυγμα. Τι γίνεται, υπάρχουν οι εξαιρέσεις στη ζωή μας και ο κανόνας. Εξαίρεση είναι να δεις έναν άγγελο. Δεν βλέπεις κάθε μέρα άγγελους. Εξαιρέσεις είναι τα ιδιαίτερα πράγματα του Θεού που δεν τα έχουμε κάθε μέρα. Όλοι έχουμε εξαιρέσεις από το Θεό υπερφυσικά πράγματα. Αυτό δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι η ποίμανση, η μαθητεία του Θεού για να κτίσει μέσα μας τον Χριστό σε ποιότητα πνευματική. Στην αρχή που έκανα την Εκκλησία και ξεκίναγα το κήρυγμα, μιλούσα ξέρω εγώ μισή ώρα και μετά άρχισε ο Θεός να με διδάσκει ότι ο Θεός μίλησε 15 λεπτά και 15 το τράβηξε. Και τότε άρχισα να καταλαβαίνω την ανταγωνιστικότητα της ψυχής να το τραβάει. Τι κάνει η ψυχή. Αυτό που εγώ θα βγάλω είτε είναι προσευχή, είτε είναι κήρυγμα, είτε είναι υπηρεσία, το αντιγράφει η ψυχή και το τραβάει. Και αν εσύ δεν έχεις φωτιστεί από το Θεό να το κοντρολάρεις, θα πας μισή ώρα κήρυγμα και θα νομίζεις ότι είναι ο Θεός και ο Θεός έχει σταματήσει σε 10 λεπτά. Και αυτό τι γίνεται, ισχύει για όλα τα πράγματα, είτε είναι προσευχή, είτε είναι υπηρεσία. Και άρχισα να καταλαβαίνω από το Θεό τι είναι το πνευματικό και τι δεν είναι το πνευματικό. Μετά άρχισα να καταλαβαίνω ότι στην προσευχή μου, εκεί που έκανα μια προσευχή μεγάλη, καταλάβαινα ότι ο Θεός ήταν πιο λίγο στην προσευχή. Και τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι η ψυχή το τραβάει, το αντιγράφει. Τι κάνει η ψυχή, ανταγωνίζεται στο πνεύμα. Προσπαθεί να συνεχίσει αυτό που ξεκινάει το πνεύμα. Και τι κάνει ο λόγος του Θεού, αρχίζει και ενεργεί αποκαλυπτικά μέσα μας. Ενεργεί αποκαλυπτικά και τα διαχωρίζει, τα διαχωρίζει. Τώρα έχω φτάσει σε ένα σημείο να ξέρω μέχρι πού το πηγαίνει ο Θεός. Και αυτό το είδα μετά στην υπηρεσία. Είχα ζήλο να μαρτυρώ τον Χριστό στους ανθρώπους. Και μετά από ένα σημείο άρχισα να καταλαβαίνω ότι εκεί με πήγε ο Θεός, εκεί με πήγε ο Θεός, εκεί δεν με πήγε ο Θεός. Με πήγε η ψυχή. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι η ψυχή πάντα αντιγράφει το πνευματικό έργο και το πηγαίνει. Και ο θάνατος, η σταύρωση της ψυχής γίνεται με την αλήθεια του Θεού. Και με τον σταυρικό λόγο του Χριστού που αρχίζει και τα ξεχωρίζει και τα λαμβάνει από το Θεό. Όσο ακούμε το Ευαγγέλιο, ποιο είναι το μυστικό. Θα πει κάποιος, πες στην Εκκλησία ένας άνθρωπος, όταν του δώσουμε να κάνει μια προσευχή ή να κάνει ένα κήρυγμα ή να κάνει μια ομολογία. Δεν σημαίνει ότι αυτό έχει 100% πνευματικότητα. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει κατευθείαν 100% στην πνευματικότητα. Έχει 10 λεφτά πνευματικότητα, έχει 10 λεφτά ψυχικότητα μέσα. Αλλά ο Θεός έτσι εργάζεται. Το μυστικό ποιο είναι, να είμαστε ειλικρινείς με τον Θεό και να θέλουμε τον Θεό. Γιατί το κουβαλάμε μέσα μας και ο Θεός μας λύνει. Ο
Ο Θεός μας ελευθερώνει και ο Θεός μας δίνει και καταλαβαίνουμε τα επίπεδα αποκάλυψης, κοινωνίας με τον Θεό για να μπορούμε να έρθουμε σε μεγαλύτερα επίπεδα χάρης. Που σημαίνει και αυτό λέμε, ο Θεός τι κάνει, ο καθένας λέει κατά το μέτρο της πίστεως. Που σημαίνει ο κάθε πιστός, ποιο είναι το μυστικό, να δείξει σεβασμό στο μέτρο της πίστεως που έχει από το Θεό. Όταν εγώ μαθαίνω να δείχνω σεβασμό στο μέτρο της πίστεως, σε όλα τα επίπεδα, τότε ο Θεός αυτό το επίπεδο το αυξάνει και το μεγαλώνει. Που σημαίνει η ψυχή θέλει να αυξήσει το μέτρο της πίστεως. Αλλά δεν μπορεί να το αυξήσει η ψυχή, το αυξήνει ο Θεός αυτό. Στη σειρά του, στην παιδεία, στη μαθητεία και έτσι μπορεί να μας φέρνει σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο πνευματικότητας και κοινωνίας από τον Θεό. Τώρα με τα χρόνια έχω φτάσει σε ένα σημείο, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε την Εκκλησία ο Θεός δεν έδινε 2 ώρες συνάντηση, έδινε 1 ώρα. 1 ώρα και 1/4. Σιγά σιγά ο Θεός το πήγε 1,5, το πήγε 2, το πήγε 2,5, το πηγαίνει 2 ώρες τώρα. Και κανένας δεν κουράζεται, όλοι εφρενόμαστε, γιατί αυτός ο καρπός ήρθε από τον Θεό. Που σημαίνει από ένα σημείο τώρα, έχω φτάσει σε ένα σημείο να ξέρω μέχρι πού μιλάει ο Θεός. Να ξέρω πού φεύγω και να το σταματάω. Να ξέρω πώς δίνει ο Θεός την προσευχή στο κήρυγμα, στην υπηρεσία. Και έχω διδαχθεί τώρα να το κρατάω μέχρι εκεί που πηγαίνει στο πνεύμα. Που σημαίνει πάντα η ψυχή αντιγράφει το πνεύμα. Ανταγωνίζεται το πνεύμα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού τι κάνει, τα διαχωρίζει και σε κάνει και καταλαβαίνεις τις πληροφορίες του πνεύματος και καταλαβαίνεις τις πληροφορίες της ψυχής. Λέει το πνεύμα, πήγαινε εκεί να ευαγγελίσεις αυτόν τον άνθρωπο. Μετά η ψυχή τι κάνει, αντιγράφει την πληροφορία, πήγαινε εκεί να ευαγγελίσεις τον άνθρωπο. Το κάνει αντιγραφή. Οτιδήποτε λαμβάνει στο πνεύμα, η ψυχή έχει την τάση να το ανταγωνίζει και να το αντιγράφει. Γι' αυτό ο λόγος όσο το λαμβάνουμε στη ζωή μας, το λαμβάνουμε, τα διαχωρίζει αυτά τα πράγματα, γιατί στην Εκκλησία τι κάνουμε, μαθητεύουμε από τον Κύριο. Η χριστιανική μας ζωή είναι ζωή μαθητείας και είμαστε θεοδίδακτοι από τον Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο από τον Λόγο του Θεού. Που σημαίνει είμαστε παιδιά του Θεού και μαθητεύουμε. Αρκεί να είμαστε ειλικρινείς και όλοι είμαστε ειλικρινείς και όλοι αγαπάμε τον Κύριο και όλοι θέλουμε τα μεγαλύτερα επίπεδα του Κυρίου. Γι' αυτό είπαμε για την Κυριακή στην Αποκάλυψη. Όποιος έχει οτίο, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στην Εκκλησία. Και τι κάνει το πνεύμα, οδηγεί το λαό του Θεού με την αλήθεια. Και όσο η αλήθεια είναι πιο αποκαλυπτική, μας οδηγεί. Και αφού δεχτήκαμε τον Χριστό, είμαστε όλοι χαρισματικά παιδιά του Θεού. Έχουμε χάρη, έχουμε χαρίσματα. Δεν υπάρχει κανένα παιδί του Θεού που δεν είναι χαρισματικό, είτε το θέλει είτε όχι. Είναι η φύση του Θεού να είναι χαρισματική. Και όσο ο Λόγος του Θεού ενεργείται μέσα μας, μπορούμε σιγά σιγά τι να κάνουμε, να καταλαβαίνουμε την αλήθεια του Θεού και να ενεργείται πάνω για να λυθεί το χρυσάφι που είναι μέσα μας. Γι' αυτό ο Κύριος τι κάνει, ο Λόγος του Σταυρού μας θεραπεύει και αυτομάτως μας ανυψώνει. Που σημαίνει ότι γίνεται, ξεχωρίζονται οι έννοιες, οι πληροφορίες, δηλαδή μπορεί να πάρω ένα κήρυγμα πνευματικό. Αν δεν έχω την σοφία να το κρατήσω από το Θεό, την άλλη μέρα η ψυχή θα τη γράψει το κήρυγμα. Είναι πολύ απλό. Τι κάνει η ψυχή, έχει κληρονομήσει από τον κόσμο την ανταγωνιστικότητα. Είναι πολύ απλό. Τα παιδιά ανταγωνίζονται το ένα στο άλλο, οι γυναίκες ανταγωνίζονται μια την άλλη. Είναι η φύση της αρκικής φύσης αυτή. Το ανταγωνιστικό πνεύμα, το σαρκικό. Και έρχεται τώρα ο Θεός τι κάνει, μας θεραπεύει με τον Χριστό, μας γιατρεύει με τον Χριστό, μας αλλάζει με τον Χριστό και μας δίνει ιδιαίτερη χάρη στη ζωή μας για να μπορούμε να περπατήσουμε αληθινά με τον Κύριο στη ζωή μας. Για να πάμε 1474. Για να δούμε πράξεις έκ το κεφάλι. Είναι κλειδί. Αυτό τώρα που ακούς τι κάνεις. Τις επιθυμίες της ψυχής τις ταρατώνει τώρα. Στο αποκαλύπτει και δεν μπορούν μετά να σε τραβήξουν. Τα κοντρουλάρεις. Αλλιώς τι γίνεται. Δηλαδή μπορεί να τρέξεις να κάνεις πράγματα για το Θεό και να σε έχει παγιδεύσει η ψυχή.
και στο τέλος δεν θα σε βγάλουν από πουθενά. Και είναι αντιγραφή του αληθινού είναι. Που σημαίνει το θρησκευτικό πνεύμα είναι το σαντικό πνεύμα που αντιγράφει το άλλο, το γνήσιο. Αφού έχουμε όλοι σάρκα, τι κάνει, αντιγράφει το πνευματικό. Το μυστικό είναι ο Χριστός, τίποτα άλλο. Όσο μένουμε στον Χριστό, ζούμε με τον Χριστό, λαμβάνουμε τον Χριστό, μας βγάζει ο Κύριος και μας δίνει άλλα επίπεδα χάρης και ευλογίες. Δηλαδή, αν εγώ δεν είμαι ειλικρινής και βγάλω ένα κήρυγμα, αυτός που είναι πνευματικός θα αισθανθεί ότι το κήρυγμα δεν έχει απόλυτη ειλικρίνεια μέσα. Είναι πολύ απλό. Εάν εγώ κάνω μια προσφορά ή μια υπηρεσία σε έναν άνθρωπο και δεν είναι ειλικρινής υπηρεσία, ο άλλος αν έχει τη σοφία μπορεί να διακρίνει ποιο είναι το κίνητρο. Που σημαίνει όλα εκφράζονται από την ψυχή μας. Τίποτα δεν μπορεί να βγει αν δεν περάσει από την ψυχή. Όταν η ψυχή καθαριστεί, αγιαστεί, σταυρωθεί, τότε μπορεί και βγαίνει το νερό του Θεού χωρίς εμπόδιο. Και αφού το πνεύμα είναι πιο δυνατό, μπορεί να κυριαρχεί στην ψυχή και να βγει. Αν η ψυχή είναι πιο δυνατή, αντιγράφει το πνεύμα. Αντιγράφει τις πληροφορίες και θα ακούσεις μία φορά τον Θεό και δέκα την ψυχή. Όλοι το έχουμε περάσει και έχουμε μπει σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά ο Θεός μας διδάσκει. Μας τα μαθαίνει στην πράξη αυτά τα πράγματα. Αν δεν θέλουμε να μάθουμε, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αλλά όταν ένας άνθρωπος θέλει τον Θεό, μαθαίνει από τον Κύριο και μπορεί και αντιλαμβάνεται αυτά τα ευλογημένα, όμορφα πράγματα στη ζωή του τον Θεό. Για να πάμε πράξεις εκ των κεφάλων. Στις πράξεις των Αποστόλων στην πρώτη Εκκλησία έρθει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Για να το δούμε. Και κατά τις ημέρες αυτές, όταν οι μαθητές πληθύνονταν, έγινε εγκοντισμός των Ελληνιστών ενάντια στους Εβραίους και οι χείρες τους παραβλέποντας την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλώντας το πλήθος των μαθητών είπαν: «Δεν είναι πρέπει να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να υπηρετούμε στα τραπέζια. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, διαλέξτε από εσάς 7 άντρες που να έχουν καλή μαρτυρία, πλήρης Αγίου Πνεύματος και σοφίας, τους οποίους θα τοποθετήσουμε για αυτή την ανάγκη, ενώ εμείς θα μένουμε διαρκώς στην προσευχή και στη διακονία του λόγου». Στην πρώτη Εκκλησία έρθει ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Και κάποιοι έπρεπε να υπηρετήσουν αυτό το πλήθος. Είπαν οι Απόστολοι: «Δεν μπορούμε, λέει, εμείς να τα κάνουμε όλα αυτά. Θα ξεχωρίσουμε μέσα από το πλήθος ανθρώπους που να είναι γεμάτοι από το πνεύμα, να έχουν καλή μαρτυρία και να είναι και πλήρης από τη σοφία του Θεού». Που σημαίνει χρειαζόμαστε την παρουσία και την πληρότητα του πνεύματος, αλλά χρειαζόμαστε και τη σοφία του Θεού. Και πώς έρχεται η σοφία του Θεού? Έρχεται μέσα από τον υπέροχο λόγο του Θεού. Και χρειαζόμαστε και την καλή μαρτυρία του Θεού. Που σημαίνει η καλή μαρτυρία πρώτα έρχεται από τον Θεό στη ζωή μας. Μετά το Θεό μεταδίδεται μέσα στην Εκκλησία και μετά μέσα από τη ζωή μας μεταδίδεται και στον κόσμο η μαρτυρία. Όταν ένας άνθρωπος θέλει και είναι αληθινός και αγαπάει τον Θεό, τότε η καλή μαρτυρία του Θεού έρχεται επάνω στη ζωή του. Και αυτή η μαρτυρία αντανακλάει και μέσα στην Εκκλησία, και αυτό το είπαμε, δεν χρειάζεται ποτέ να προσπαθούμε να συστήσουμε ένα δώρο του Θεού. Το δώρο μας συστήνει. Η μαρτυρία του Θεού μας συστήνει. Δεν χρειάζεται να με πείσει κάποιος ότι είσαι παιδί του Θεού, η μαρτυρία που είναι απάνω σου με πείθει. Που σημαίνει η καλή μαρτυρία έρχεται πρώτα από τον Θεό, αντανακλάει μέσα στην Εκκλησία και μετά μεταφέρεται και έξω στον κόσμο. Ποιο είναι το μυστικό? Όχι ότι είμαστε τέλειοι άνθρωποι, αλλά το μυστικό είναι η προσωπική μας αγάπη και σχέση με τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αληθινός και θέλει όλα τα παιδιά του να είναι πραγματικά αληθινά παιδιά του. Να μπορούμε να ζήσουμε το κάθε επίπεδο με ελευθερία με τον Θεό. Ποτέ να μην βάλουμε ενοχές στη ζωή μας. Ο Θεός μας έσωσε, ο Θεός μας αλλάζει, ο Θεός μας αυξάνει, ο Θεός μας διδάσκει, ο Θεός μας φωτίζει. Ποιο είναι? Να μπορούμε να ζήσουμε το κάθε επίπεδο με ειλικρίνεια. Είναι πολύ απλό. Να μπορούμε να ζήσουμε το κάθε κομμάτι με χαρά και αγάπη για τον Θεό. Και εκείνος είναι που μας δίνει τις αλλαγές και την αύξηση. Δεν είναι στα χέρια μας, είναι στα δικά του χέρια. Αρκείται να είμαστε, να μπορούμε να ζήσουμε το κάθε κομμάτι. Και η χριστιανική ζωή έχει επίπεδα πνευματικά. Και ο Θεός όσο χαιρόμαστε το ένα επίπεδο μας ανεβάζει. Και μετά χαιρόμαστε το ανέβασμα και την αλλαγή.
Και εκείνος μας κάνει να θέλουμε πιο πολύ αλλαγή. Ο Θεός το κάνει. Εκείνος μας κάνει και καταλαβαίνουμε, είμαστε θεοδίδακτοι. Και αρχίζουμε και λαμβάνουμε το Θεό. Τρία κλειδιά. Γεμάτη από το Πνεύμα, γεμάτη από τη σοφία του Θεού και γεμάτη από την καλή μαρτυρία του Θεού. Γιατί τι είπε ο Κύριος, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός στον οποίο ευχαριστήθηκα. Έβαλε ο Πατέρας την καλή μαρτυρία στον Υιό του. Αν εμείς ακολουθούμε τον Χριστό και αγαπάμε τον Χριστό, η καλή μαρτυρία του Θεού μέσα στον Χριστό έρχεται απλά στη ζωή μας. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να σχεδιάσουμε την καλή μαρτυρία. Είναι εν Χριστώ και έρχεται στη ζωή μας. Το μυστικό είναι να ζούμε τον Χριστό σε όλα τα επίπεδα. Να ζούμε τον Χριστό σε όλα τα μονοπάτια. Να χαιρόμαστε τον Θεό και στα δύσκολα και στα εύκολα. Να απολαμβάνουμε τον Θεό και στην ευρυχωρία και στη στενότητα. Γιατί είναι πάντα Θεός, είναι πάντα καλός. Είναι πάντα καλός. Που σημαίνει εκείνος έχει τη δικιά του σοφία. Γι' αυτό τα βλέπει όλα με σοφία Θεός. Και ένα από τα μεγάλα αγαθά του Θεού και δώρα είναι η σοφία του Θεού στη ζωή μας. Σοφία. Σοφία. Να μπορούμε να περπατήσουμε μέσα στη σοφία του Θεού και να μεγαλώσουμε πνευματικά. Γι' αυτό βλέπουμε την Εκκλησία και μεγαλώνει και στο πνεύμα και στη σοφία και στην καλή μαρτυρία του Θεού. Γιατί ο Θεός έχει καλή μαρτυρία για όλα τα παιδιά του, έχει πλούτο σοφίας για όλο το λαό του, γιατί ο Θεός έχει να μας δείξει με τη δόξα του Χριστού πλούσια. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι μεγαλείο είναι ο σταυρός του Χριστού πλούτος. Άνευ μέτρου. Δεν μετριέται η χάρη και η σοφία του Θεού πάνω στον Χριστό. Τι έχει ο Χριστός, άνευ μέτρου την αγάπη και τη δόξα του Θεού. Δεν μετριέται. Γι' αυτό λέει έδωσε ο Πατέρας στον Υιό το πνεύμα άνευ μέτρου. Τι έχει το έργο του Ιησού, πλούτο άνευ μέτρου. Γι' αυτό λέει στους ταπεινούς δεν είναι χάριθος. Η ταπεινότητα, τι είναι ταπεινότητα, να μπορούμε να ζούμε απλά με τον Κύριο. Άλλο να προσπαθούμε να γίνουμε ταπεινοί και άλλο να ζήσουμε την ταπεινότητα του Θεού στη ζωή μας. Γιατί όλα είναι από τη δικιά του χάρη απλά στη ζωή μας. Πολύ απλά. Όλα ξεκινούνται από τη δικιά του χάρη. Για να πάμε να δούμε Α Κορινθίους 1544. 4-14. Για να το δούμε, πολύ ωραίο κομμάτι. Το βρήκαμε. Στο 14, αυτά λέει ο Παύλος στους Κορίνθιους. Αυτά δεν τα γράφω για να σας, κάνω να τραπείτε, αλλά σας φλερτωτώ, παιδιά μου αγαπητά, επειδή αν έχετε μύρους παιδαγωγούς σαν Χριστό, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες, δεδομένου ότι εγώ σας γέννησα Χριστό Ιησού διαμέσου του Ευαγγείλου. Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνεστε μιμητές μου. Τι λέει εδώ πέρα ο Παύλος. Να γίνεστε λέει μιμητές μου. Γιατί και ο Παύλος τι έκανε, είχε πρότυπο τον Χριστό. Που σημαίνει τι ήταν ο Παύλος για την Εκκλησία, σαν πνευματικός πατέρας. Ήταν ένα καλό παράδειγμα ευλογίας και Χριστού μας στην Εκκλησία. Που σημαίνει τα παιδιά του Θεού που μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού, γίνονται πνευματικά πρότυπα και παραδείγματα. Που σημαίνει τι είναι το πρότυπο, είναι ο Χριστός και το παράδειγμα η πνευματική μας ζωή. Και κάθε ένας που μεγαλώνει γίνεται ένα παράδειγμα στις επόμενες γενιές πνευματικές. Οι άντρες στους άντρες, οι γυναίκες στις γυναίκες. Που σημαίνει όλοι βλέπουμε στον Χριστό, γιατί και στον κόσμο οι άνθρωποι τι κάνουν, αντιγράφουν ανθρώπους σαν παραδείγματα. Γι' αυτό έχουμε τις τηλεοράσεις, τα μίντια, όλα αυτά. Και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη παραδείγματα. Το βασικό πρότυπο είναι ο Χριστός, αλλά και τα υγιή παραδείγματα είναι ο ένας με τον άλλον στη ζωή μας. Όλοι γινόμαστε παραδείγματα και προσφορά Χριστού ένας για τον άλλον. Για να μπορούμε να δώσουμε τον Χριστό, γιατί τι γίνεται, ο Χριστός ζει πνευματικά στη ζωή μας, αλλά εκφράζεται μέσα και από τον Γιάννη, από την Ελένη, από την Αθήνα, από κάθε έναν. Και θέλει να δηλώνει τον εαυτό του μέσα από το κάθε παιδί. Που σημαίνει μέσα στην Εκκλησία τι κάνουμε. Γινόμαστε πνευματικά παραδείγματα πίστης, σοφίας, ταπεινοφροσύνης, αγάπης, ευλογίας. Γιατί το παράδειγμα μας, το πρότυπο είναι ο Χριστός. Ενώ στον κόσμο η ψυχή αντιγράφει άλλα παραδείγματα.
Αντιγράφει το σαρκικό πνεύμα. Ενώ σωτηνόμαστε τον Χριστό και λαμβάνουμε, τότε γινόμαστε, γι' αυτό λέει, σας παρακαλώ, λέει, να γίνεστε μιμητές μου. Που σημαίνει έχουμε ανάγκη υγιή πρώτη μας στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη πνευματικές φιλίες στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη πνευματικές σχέσεις στη ζωή μας. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Γιατί η Εκκλησία είναι μια οικογένεια. Και μια οικογένεια είναι ένα παράδειγμα. Που σημαίνει πραγματικά ο Θεός μέσα στον Χριστό δίνει τη δικιά του σειρά και τη δικιά του χάρη και όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Για να πάμε και 1664, Α Πέτρο, 22. Α Πέτρο. Α Πέτρο, 1:22. Το βρήκαμε. Στο πρώτο κεφάλαιο του στο 22, 1665 σημείο. Α Πέτρο, 1:22, το δούμε. Αφού λοιπόν καθαρίστε τις ψυχές σας με την υπακοή της αλήθειας διαμέσου του Πνεύματος προς ανυπόκριτη Φιλαδέλφια. Ο Θεός μου μίλησε για αυτή τη λέξη, ανυπόκριτη Φιλαδέλφια. Ξέρετε, όλοι έχουμε κάνει στο παρελθόν φιλίες και πολλές φιλίες κρατάνε ακόμα. Γιατί η φιλία είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό είπε και ο Θεός για τον Αβραάμ, ότι ήταν φίλος Θεού ο Αβραάμ, ο Θεός τον Αβραάμ. Που σημαίνει τι γίνεται. Η φιλία τι κάνει. Είναι στην ουσία τι γίνεται. Η φιλία έχει μέσα καθαρότητα και αλήθεια. Πώς θα καθαρίσουμε τις ψυχές με την αλήθεια διαμέσου της καθαρής φιλαδέλφειας. Που σημαίνει εκτός από αδερφή πνευματική πρέπει να έχουμε και φιλική σχέση. Γιατί μέσα στη φιλία υπάρχει καθαρότητα. Αυτό που χαρακτηρίζει τις καλές φιλίες είναι καθαρότητα. Που μένουν στα χρόνια. Οι δυνατές φιλίες έχουν καθαρότητα. Δεν έχουν δόλο μέσα. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε φιλίες από τον κόσμο που κρατάνε μέχρι τώρα. Και λες είναι ο φίλος μου, η φίλη μου. Τι έχει. Έχει μέσα καθαρότητα. Που σημαίνει εκτός από πνευματική κοινωνία αδελφών πρέπει να έχουμε φιλική σχέση αδελφική. Που σημαίνει οι φίλοι δεν ανταγωνίζουν. Ο φίλος δεν προσπερνάει τον άλλο. Ο φίλος στηρίζει τον φίλο. Ο φίλος ενθαρρύνει τον φίλο γιατί υπάρχει το στοιχείο της αλήθειας και της καθαρότητας. Που σημαίνει ο Θεός τι κάνει. Είναι φίλος στη ζωή μας. Και θέλει να είμαστε φίλοι ο ένας με τον άλλο. Γιατί με τους φίλους μοιράζεσαι πολλά πράγματα. Γιατί μέσα στη φιλία υπάρχει καθαρότητα. Δεν υπάρχει δόλος. Στην ουσία αυτό είναι μια φιλία, έχει καθαρότητα μέσα. Γι' αυτό λέει να καθαρίσουμε τις ψυχές μας με την αλήθεια μέσα στην ανυπόκριτη Φιλαδέλφεια. Να μπορούμε να χαρούμε όλα τα στοιχεία της ομορφιάς του Θεού σε αυτό που λέγεται Εκκλησία, Οικογένεια, Πνευματική Ζωή, πλούτος Θεού, πλούτος Χριστού, γιατί μέσα στον Χριστό είμαστε πλούσιοι. Απλά ο λόγος μας λύνει. Ο λόγος μας ελευθερώνει, ο λόγος μας οδηγεί, ο λόγος μας κατευθύνει. Γιατί, Φιλαδέλφια, δεν ξέρω αν το έχεις ξαναπάρει ποτέ έτσι αυτή τη λέξη. Είμαστε αδερφοί, αλλά είμαστε και φίλοι. Και μέσα στη φιλία υπάρχει μόνο αλήθεια και καθαρότητα. Και τότε η ψυχή δεν μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Αλλά ο λόγος του Θεού κυριαρχεί επάνω μας. Η αλήθεια του Θεού θεραπεύει επάνω μας. Στην ουσία ο άνθρωπος δεν ξέρει να ζήσει στην αμαρτία. Και έρχεται τώρα ο Θεός με τον Χριστό και μας κάνει να ζήσουμε, μας ανασταίνει. Ανασταίνει κομμάτια της ζωής μας. Ανασταίνει κομμάτια. Γιατί έχουν πεθάνει πολλά κομμάτια, αυτό είναι η θεραπεία της ψυχής. Ανάσταση. Αυτό που έγινε στο πνεύμα κυριαρχεί στην ψυχή μας. Ανάσταση. Και αρχίζουμε και λαμβάνουμε άλλα επίπεδα αποκάλυψης, αλήθειας, από το Θεό στη ζωή μας. Που σημαίνει ο Θεός είναι φίλος στη ζωή μας. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε φιλική σχέση, πνευματική σχέση, να ποθούμε πνευματικές φιλίες, πνευματικές σχέσεις, γιατί ο Θεός στους τελευταίους χρόνους φέρνει την Εκκλησία, μια μεγάλη άγια οικογένεια, που τη διακατέχει μόνο αλήθεια και καθαρότητα.
Οτιδήποτε είναι σαρκικό και ψυχικό, ο Θεός το θεραπεύει και το βγάζει. Το βγάζει. Και ίσως την άλλη Τετάρτη να σας πω για τα πρόβατα που μεταλλάχθηκαν σε κατσίκια. Είναι πρόβατα, αλλά έχουν μεταλλαχθεί σε κατσίκια. Αλλά ο Θεός έχει και για αυτά τα παιδιά του θεραπεία να θεραπεύσει. Για να φέρει τα παιδιά του πραγματικά στην απόλυτη σχέση του Χριστού. Γιατί ο Κύριος έρχεται να παραλάβει όλα τα παιδιά και κάθε ένας που είπε Κύριε σ' αγαπάμε παιδί του Θεού και πρέπει να ζήσει απρόβατα. Να ακολουθήσει τον Κύριο, να ακολουθήσει τον Λόγο του Θεού, να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού, να ακολουθήσει την αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός συγκεντρώνει τα παιδιά του και τα πρόβατά του. Για να μπορέσει να κτίσει, γιατί τι κάνει το Ευαγγέλιο, παράγει ποιότητα ζωής. Ο Λόγος του Θεού μας ξεκλειδώνει και ανασταίνει τη ζωή μας. Ανασταίνει τη ζωή μας. Τι είναι τα κατσίκια, είναι οι απίθαρτοι άνθρωποι. Ο Θεός μέσα στον Χριστό έχει χάρη να τους θεραπεύσει, να τους διατρέψει και να τους φέρει όλους στην υπακοή του Θεού. Γιατί αγαπάει τα παιδιά του. Γι' αυτό είπε ο Θεός εξετάζει όλα με αγάπη και έλεος. Έτσι τα βλέπει όλα. Και κανένας για τον Θεό δεν είναι για πέταμα. Όλοι έχουν αξία και αξίζουν. Μέσα στον Χριστό πήραμε αξία όλοι. Όλοι έχουμε αξία. Γι' αυτό λέει τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριος τι κάνει, μας κάνει και πεινάμε για το Θείο, το καθαρό, το Άγιο. Και όσο μας τραβάει το Άγιο το Θεό δεν μπορεί να μας κυριαρχήσει τη ζωή του κόσμου. Αλλά ζητάμε τον Κύριο, αγαπάμε τον Κύριο και Εκείνος είναι που δίνει τον καρπό στη ζωή μας, Εκείνος μας χρησιμοποιεί, Εκείνος μας αυξάνει για να μπορούμε να περπατήσουμε σε άλλα επίπεδα χάρης. Δόξα στον Κύριο. Που σημαίνει όλοι έχουμε σύγκρουση με τον εαυτό μας, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό η ανάπαυση στον Χριστό μας γιατρεύει. Αν προσπαθούμε μόνοι μας να βρούμε τη γιατριά, δεν έχουμε αποτύχει. Όσο μένουμε στον Χριστό, βρίσκουμε ανάπαυση και χάρη. Βρίσκουμε ανάπαυση και χάρη, γιατί ένας λόγος του Θεού ανασταίνει κομμάτια. Ένας λόγος. Μία λέξη του Θεού χαράζει πορείες, ανοίγει περάσματα. Μία λέξη. Που σημαίνει στους τελευταίους χρόνους ο λόγος θα είναι πιο χρησμένος. Θα ακούμε ένα κήρυγμα και θα λυνόμαστε. Ένα κήρυγμα. Θα είναι πολύ χρησμένος. Είναι προφητικό. Στην Αποκάλυψη μέσα στην εφτάχουτη λιχνία ο Ιησούς και η φωνή του λένε ως τα τρεχούμενα νερά. Πνευματική φωνή. Χριστοκεντρική φωνή που γιατρεύει, θεραπεύει. Γιατί το σημείο θεραπείας είναι η αλήθεια του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο σημείο. Εκεί μπορεί να γιατρευτούν οι χώρες, τα έθνη, τα πάντα, οι άνθρωποι όλοι. Γιατί ο Θεός σώζει τους ανθρώπους, καλεί τους ανθρώπους, έρχεται να πάρει την Εκκλησία και θα δώσει υπερφυσική χάρη. Να αναστήσει τη ζωή την πνευματική σε άλλα επίπεδα, σε άλλα περάσματα και να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον ισχυρό Λόγο Θεό που μας οδηγεί σε νίκη. Γι' αυτό λέει όποιος νικάει ενώ ο Χριστός έχει νικήσει. Πώς νικάμε καθώς ακολουθούμε τον Λόγο που μας οδηγεί στη νίκη. Ο Λόγος μας οδηγεί. Μας επίπεδα είναι αυτά, άλλα επίπεδα είναι. Όσο μένουμε πιστοί, ταπεινοί στο Θεό, μας αλλάζει επίπεδα. Μας ανεβάζει επίπεδα και εκεί που θεωρούσαμε ότι αυτό είναι βουνό και είναι δύσκολο, μετά το βλέπεις ότι είναι κάτι πολύ λίγο. Άλλο επίπεδο, άλλη χάρη, άλλη αντίληψη, άλλη αλήθεια, άλλη σοφία, άλλη γνώση, άλλο άνοιγμα. Τεράστια. Που σημαίνει είναι δυνατή η χάρη του Θεού υπερφυσική να κυριαρχήσει επάνω στην εξουσία του κόσμου και να μας κάνει σοφούς να ακολουθήσουμε την αλήθεια του Θεού κατά πάντα στη ζωή. Γιατί ο Θεός έχει πολλαπλούς τρόπους σοφίας που δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε αν δεν μας τους αποκαλύψει ο Θεός. Είναι πολύ απλό. Ο Θεός κινείται με πολλαπλότητα, πλούτος. Και ο σκοπός του είναι ένας, να βάλει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και αυτό λέει μία μέρα είναι έως 1000 χρόνια. Να σωθεί ο άνθρωπος. Και θα αναγκαστεί ο Θεός να κάνει τα πάντα για να τον φέρει στη σωτηρία. Και θα τον στριμώξει και θα τον πιέσει ότι δεν μπορεί να κάνει. Για να φέρει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Αν δεν σωθεί ο άνθρωπος δεν έχει πετύχει τίποτα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός και σήμερα σώζει. Και σήμερα ευλογεί. Και σήμερα λυτρώνει. Γιατί ο Χριστός φτάνει για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Όσο μένουμε στον Χριστό καταλαβαίνεις. Γίνεσαι πιο σοφός. Που σημαίνει η ψυχή προσπαθεί να μας ανεβάσει επίπεδα και ο Θεός λέει όχι έτσι, εγώ θα σε ανεβάσω.
καθώς μπορείς και ζεις στο κάθε έπειλο. Κανένας δεν χρειάζεται να προσπαθήσει να πείσει κάποιον ότι είναι ευλογημένος, γιατί είναι ευλογημένος. Αφού είσαι ο Χριστός, είναι ευλογημένος είσαι. Βγαίνει αυτό. Κάτι που είναι καθαρό δεν χρειάζεται να το συστήσουμε, μας συστήνει αυτό. Που σημαίνει το πνευματικό επίπεδο είναι καθαρό, δυνατό και εργάζεται, απλά στη ζωή μας για να μας φέρει σε άλλα επίπεδα χάζει. Και αυτό μέσα στο σταυρό του Ιησού δεν μπορεί να ζήσει η ψυχική κατάσταση, αλλά νεκρώνεται, συντρίβεται. Και αρχίζει και μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσα από το Πνεύμα και εργάζεται, γιατί ο Θεός έχει πολλαπλούς τρόπους να φέρει καρπό σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Μας ελευθερώνει από την ψυχική προσπάθεια που θέλει πάντα να βοηθήσει το Θεό. Γι' αυτό αν δείτε όταν ο Αβραάμ με τη Σάρα πήγαν να βοηθήσουν τον Θεό και ήρθε ο Ισμαήλ, τι έκανε, μετά μέσα από τον Ισμαήλ γεννηθήκαν 12 παιδιά, οι φυλές των Αράβων. Γιατί ήταν 12 τα παιδιά. Και έχουμε μετά τον Ισαήλ 12 φυλές μέσα στον Ισραήλ. Το ένα αντιγράφει, το 12 αντιγράφει το 12. Πάντα έτσι είναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Η ψυχή πάντα αντιγράφει, πάντα αντιγράφει. Το ένα είναι κρίσιμο, το άλλο είναι αντιγραφή. Που σημαίνει αν το δείτε 12 παιδιά ο Ισμαήλ, 12 φυλές του Ισραήλ. Γιατί 12 και 12. Είναι πάντα η προσπάθεια αντιγράφει το πλήσιμο. Είναι αντιγραφή. Που σημαίνει μέσα στο Χριστό μπορούμε να καταλάβουμε διαφορετικά την αλήθεια του Θεού, γιατί ο Θεός μας κάνει και καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός μας έκανε και καταλάβουμε. Πολύ απλό. Αύριο θα ξέρουμε κάτι παραπάνω γιατί ο Θεός θα το αυξήσει. Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε με το μυαλό μας να φέρουμε την αύξηση, με την ψυχή μας να φέρουμε τις αλλαγές, αλλά χρειάζεται να ζούμε με το Θεό με αγάπη και ειλικρίνεια. Και καθώς εμείς ζούμε, αυτά παράγονται από τον Θεό, ενεργούνται από τον Θεό μες στην πίστη, μες στο πνεύμα και εμείς απλά κάνουμε την πλευρά μας, τα διαφυλάμε, τα κρατάμε και τα υπηρετούμε, καθώς είμαστε αληθινοί με τον Κύριο. Είναι πολύ απλό. Ο Θεός είναι αληθινός, έχει αλήθεια και μας κάνει αληθινούς μαζί του. Να μπορούμε να ζήσουμε, γι' αυτό λέω πάντως, ξέρω να αρκούμε στα πάντα, και στο περίσσευμα και στην έλλειψη. Γιατί ξέρω να ζούμε αυτό που με ολοκληρώνει. Υπάρχουν στιγμές που θα έχουμε έλλειψη, υπάρχουν στιγμές που θα έχουμε περίσσευμα. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι αυτός. Υπάρχουν στιγμές που θα έχουμε μια απάντηση, υπάρχουν στιγμές που θα έχουμε 100 απαντήσεις. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι αυτό στη ζωή μας. Η σχέση κάνει τη διαφορά. Όλα τα άλλα παράγονται από τη σχέση και την χάρη του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός θέλει ανθρώπους να σταθούν και στεκόμαστε. Γι' αυτό είπαμε και την Κυριακή ξεκινά ανάταση στην Ελλάδα. Λήξαν 7 χρόνια κρίση στην Ελλάδα. 7 χρόνια του Ολυμπιακού Αγώνες και μετά. Και σιγά σιγά ο Θεός θα αναστήσει την Ελλάδα. Γιατί αυτός ο θάνατος δεν ήταν για θάνατο. Ήταν παιδαγωγικός για να φέρει καρποφορία, σωτηρία και ευλογία σε αυτή τη χώρα για να κινηθεί ο Θεός με μεγάλη αγάπη, μεγάλο έλεος και να σώσει πολύ κόσμο και να δούμε αθάνατες ψυχές στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι τεχνικές, λέω ο Θεός πρόσθεται, οδηγούσε τα πλήθη. Εκείνος τα οδηγεί, εκείνος αξιοποιεί τα παιδιά του. Εκείνος αξιοποιεί στόματα, καρδιές και μας κάνει να μπούμε στη δικιά του σοφία και στο δικό του σχέδιο, καθώς κρατάμε την αλήθεια του στη ζωή. Δόξα στην Κύριε. Που σημαίνει τι κάνει η ψυχή, προσπαθεί να αντιγράψει πάντα το πνεύμα. Και σε κάθε επίπεδο που ζεις, προσπαθεί να το κάνει. Όσο ανεβαίνει σε επίπεδα, μετά δεν μπορεί να σε παρασύρει. Δεν μπορεί. Γιατί ανεβαίνει σε επίπεδο. Δεν μπορεί. Γιατί το πνεύμα σου λαμβάνει άλλο επίπεδο χάρης και το γνωρίζεις μετά αυτό το κομμάτι. Και το έχει σε ένα κοντρόλ και έναν έλεγχο και δεν παγιδεύεσαι, γιατί όταν η ψυχή σε παρασταίνει κάνει κάτι, σε κάνει και χάνει την ανάπαυση. Σαν παιδί του Θεού, σε κάνει και χάνει την ανάπαυση. Και πιέζει τον Θεό με διάφορα πράγματα για να σου φέρει κάτι, αλλά έχει χάσει την ανάπαυση. Ο Θεός δεν πιέζεται, θέλει την ανάπαυση να την έχουμε. Όλα λαμβάνονται στην ανάπαυση, όλα ενεργούνται στην ανάπαυση. Δεν μας έσωσε να χαθούμε, μας έσωσε να είμαστε πάντα σωσμένοι. Δεν μας έσωσε να είμαστε άκαρποι, μας έσωσε να έχουμε καρπό, έχουμε καρπό. Ο Θεός τον αυξάνει στη ζωή μας, μόνο που είναι ο Χριστός μέσα μας έχουμε καρπό στη ζωή μας. Που σημαίνει όλα είναι στην κοινωνία, στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια με τον Κύριο στη ζωή μας. Πολύ απλά. Ο Θεός
Θεό εργάζεται με αλήθεια που έχει ειλικρίνεια και σταθερότητα. Γι' αυτό ας χαρούμε τη Φιλαδέλφεια, ο ένας τον άλλον με φιλία πνευματική, και έτσι μπορούμε να χαρούμε την πνευματική σχέση και την χάρη του Θεού στη ζωή σας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Ο λόγος του Θεού μας ανήκει επίπεδα. Και ο Θεός νομίζω ότι μας έχει διδάξει, όλους μας έχει διδάξει. Όσο και να τον πιέζουμε σε κάτι, αν δεν το ανοίξει ο Θεός, δεν το ανοίξει. Το ξέρω. Και μας έχει φέρει να το καταλάβουμε. Ο Θεός ανοίγει και κανένας δεν κλείνει. Ο Θεός κλείνει και κανένας δεν ανοίγει. Υπάρχουν εποχές που κλείνει ο Θεός. Υπάρχουν εποχές που ανοίγει, έτσι είναι η σοφία του. Υπάρχουν εποχές που μιλάει λίγο. Υπάρχουν εποχές που μιλάει πολύ. Που σημαίνει γνωρίζουμε τη σοφία του Θεού και πάνω απ' όλα χαιρόμαστε αυτό που ήρθε μέσα μας. Χαιρόμαστε την αγάπη του που ήρθε. Χαιρόμαστε το πνεύμα του. Χαιρόμαστε τη συντροφιά του, την προσωπική σχέση με τον Κύριο που ήρθε αυτά στη ζωή μας. Και είναι δικό του έργο να μας ελευθερώνει από τον εαυτό μας. Δεν είναι δικό μας έργο. Εμείς πρέπει απλά να μπαίνουμε στο κάθε επίπεδο του Θεού με πίστη και αγάπη και να τον αφήνουμε να μας οδηγεί εκείνο στο κάθε περιβάλλον που έχει για μας. Δόξα στον Κύριο. Και κάθε επίπεδο του Θεού είναι ένα κομμάτι του παραδείσου. Ένα κομμάτι της χάρης. Γι' αυτό πολλές φορές όταν δεν έχει έρθει μια απάντηση από τον Θεό, η ψυχή μας, φόβος, ταραχές, ανησυχίες μέσα. Μας πιέζει, προσπαθεί να μας πείσει, γίνεται μάχη, πόλεμος μέσα. Και ξαφνικά κυριαρχεί η ειρήνη του Θεού και χάνονται όλα. Γίνεται μάχη μέσα. Γίνεται μάχη. Αλλά όσο το πνεύμα μεγαλώνει, η σοφία μεγαλώνει, η μαρτυρία του Θεού αυξάνει, μπορείς και τα κοντρολάρεις μετά. Δεν τα πιστεύεις. Δεν τα αφήνεις να σε εξουσιάσουμε. Είσαι από πάνω τους και τα κοντρολάρεις. Γιατί ξέρεις αυτό το επίπεδο της ψυχικής κατάστασης, απλά ξέρεις και τις αλήθειες. Ότι ο Θεός είναι ο πατέρας σου, ο φίλος, ο σύντροφος, ο σωτήρας, ο Θεός της Διαθήκης, είναι πάντα πίσω. Γι' αυτό γίνεται μια μάχη μέσα στην ψυχή μας. Μάχη. Φόβος, το χάσεις αυτό, αυτό σε πιέζει την ψυχή. Ό,τι είναι να έρθει στη ζωή μας είναι στο χέρι του Θεού στη ζωή μας. Και Εκείνος κάνει ένα και δίνει το άνοιγμα. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, ας τον χαρούμε, ας τον απολαύσουμε, ας τον υπηρετήσουμε έτσι με την καρδιά μας, γιατί Εκείνος είναι καλός της. Δεν μας έσωσε για να μείνουμε στη μέση. Μας έσωσε για να ζήσουμε πάντα μαζί. Που σημαίνει όλα είναι στα δικά του χέρια και μπορεί ο Κύριος να τα εργαστεί απλά στη ζωή μου. Δόξα στον Κύριο, έτσι. Και θέλω να σας πω κάτι, γιατί είπα την Κυριακή μου ο Θεός κάνει προφητικά λόγια. Ο Θεός μου έδειξε, ίσως αυτό το μήνα είναι πολύ κοντινό, θα προσευχηθούμε σήμερα και την Κυριακή, δύο φορές. Μου έδειξε ένα τεράστιο γεγονός που θα γίνει στον κόσμο. Δεν είναι καλό όμως. Ίσως είναι από τα σημεία των τελευταίων εποχών. Αλλά θα είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Και μου έδειξε ότι θα είναι ένα κακό κομμάτι, πολύ κακό, ένα κακό γεγονός. Και προφανώς πολλοί άνθρωποι θα βρεθούν κάτω από την τιμή αυτής της κατάστασης. Να προσευχηθούμε και σήμερα και την Κυριακή και πιστεύω είναι πολύ έντονο μέσα μου, είναι πάρα πολύ έντονο. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σύντομο αυτό το γεγονός, γιατί όσο έρχεται η ώρα να μας πάρει ο Θεός, απ' τη μια έρχεται η υπερφυσική χάρη να σώσει τον κόσμο, απ' την άλλη θα γίνονται και πολλά πράγματα στον κόσμο που δεν είναι ευχάριστα. Αυτά τα πράγματα συνυπάρχουν. Και αυτό βλέπετε σήμερα γίνονται πολλά πράγματα στον πλανήτη που δεν είναι φυσιολογικά. Αυτά είναι τα σημεία των τελευταίων εποχών, των τελευταίων καιρών. Που σημαίνει απ' τη μια έρχεται ο Θεός με πολύ αγάπη να πάρει τον κόσμο την Εκκλησία, απ' την άλλη στον κόσμο ενεργούνται διάφορα πράγματα που και αυτά έχουν εξήγηση πνευματική. Εμείς ας κάνουμε, ας προσευχηθούμε σήμερα για αυτό το κομμάτι και την Κυριακή και μετά θα αφήσουμε τις ημέρες, τον χρόνο, τις εβδομάδες, τον μήνα να δούμε τι είναι και θα αφήσουμε τον Θεό έτσι με προσευχή να εργαστεί. Δόξα στον Κύριο, για να σας πω κάτι.